να καταλάβει ο άλλος ότι ένα χαρτόνι που το παίρνει και το δίνει στα σκουπίδια και όχι στα ανακυκλώσιμα, είναι σαν και να πυροβολεί το πόδι. Το πόδι του παιδιού του, του εγγονού του και όλων των υπόλοιπων γενεών. Α, εμείς ήδη έχουμε σχεδιάσει και εξηγήσαμε και χθες ότι θα κάνουμε και μία καμπάνια επιπλέον για το ζήτημα της ανακύκλωσης για να μεγαλώσουμε το ποσοστό της ανακύκλωσης. Μια ενημέρωση στα σχολεία. Ενημέρωση στα σχολεία είχε γίνει από τον κύριο Βλάχο σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας πρώτη του Σημείου του Στάθμου. Ναι, πέρυσι. Οι κάδοι που υπάρχουν εκεί πέρα, οι έτσι. Φυσικά χρειάζεται να επαναληφθεί, σωστό. Έχει δίκιο, σωστό, πολύ σωστό. Αλλά θέλω να καταλάβετε και το εξής, ότι είναι και ένα ζήτημα που το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας. Εσείς έχετε αποκτήσει μια ευαισθησία. Όλα τα παιδιά, δεν είναι μόνο εσείς που εδώ. Αυτή την ευαισθησία μπορεί να τη μεταφέρετε στους γονείς σας. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας γονιός από εσάς τους 7-8 όπως είσαστε, ο οποίος λέει δεν μ' αρέσει να μου το πετάξω στα ανακυκλώσιμα και στο ρίξω στα σκουπίδια. Μπορείτε κι εσείς. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να το παλέψουμε, παιδιά. Δεν είναι ζήτημα. Όσες και ενημερώσεις να κάνουμε, όσα παιδιά και αν μοιραστούν στα σπίτια κτλ., πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας αυτό το πράγμα. Έτσι οι κοινωνίες θα προχωρήσουν. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να συμβάλλετε κι εσείς. Εμείς θα κάνουμε και καμπάνια, επαναλαμβάνω, σε σχέση με αυτό ξανά και ενδεχομένως να δούμε και τα σχολεία. Πέρα από το ζήτημα του να δώσει ένα χαρτί, να κάνουμε και καμπάνια στάθη ενημέρωσης διαζώσεις. Δηλαδή, να βρούμε μισή ώρα τα σχολιά, θα έρθουν άνθρωποι που ξέρουν και όλα αυτά, να σας ξανανημερώσουν και προφορικά με το στόμα. Ενώ πέρα από το οποιοδήποτε χαρτί που το πετάς, να μείνει λίγο και μέσα στο μυαλό. Μπορώ να πω και κάτι τελευταίο. Μπορεί να γίνει και ένα σύλλογο που να καλούν τα σχολεία τους γονείς για να τους ενημερώσουν για αυτό το πράγμα. Αφού λέτε και όπως είπατε και εσείς, να το πούμε και εμείς στους γονείς μας, αλλά να μεταδοθεί αυτό σε όλα τα σχολεία, να πάει και στους γονείς και έτσι να γίνεται σωστά για να κοιτάξει. Εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε αυτό να το κάνουμε, γιατί βελτιώνουμε την κατάσταση του τόπου μας. Από εκεί και πέρα, κάθε άλλη πρωτοβουλία από συλλόγους, όπως λες εσύ και τα λοιπά, είναι καλοδεχούμενη γιατί βοηθάει και εμάς και όλους στο να όλο και περισσότερος κόσμος να αγκαλιάσει το θέμα της ανακύκλωσης και να μειώσουμε και το απόρριμα, ας πούμε. Αυτό είναι. Εγώ καταρχήν είπα και χθες και τελειώνω με αυτό σε όλους τους γονείς που ήταν εκεί και καθηγητές και τα λοιπά, ότι εμείς αυτή τη προσπάθεια που κάνετε και τον αγώνα που κάνετε θεωρούμε συμμαχική, δηλαδή ότι μας βοηθάει σε έναν αγώνα που όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Δεν σας βλέπουμε απέναντί μας, δηλαδή βλέπουμε συμμάχους, πώς να το πω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να πάμε καλύτερα, να βελτιώσουμε την κατάσταση και στο συγκεκριμένο πρόβλημα που βιώσατε τις προηγούμενες μέρες, αλλά και γενικότερα στο να βελτιώσουμε και το κομμάτι της ανακύκλωσης και της μείωσης του απορρίμματος. Εντάξει, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ζητήσω συγγνώμη. Θα μπορούσα να κάτσω μόνο ένα τελευταίο λεπτά και να πούμε κι άλλα, αλλά τα βασικά νομίζω αυτά είναι. Επιτρέψτε μου να πάω στο δικαστήριο. Τώρα, αν θέλετε να μείνουν λίγο παραπίσω τα παιδιά και να πείτε και δύο-τρεις κουβέντες παραπάνω, ο κ. Γκουγκάκης και ο κ. Βλάχος, ευχαρίστω. Αν έχετε δηλαδή να ρωτήσετε κάτι άλλο, μπορούμε να σας απαντήσουμε και εκεί. Είτε γιατί πάει κάποιο που τη βάζει, είτε από τυχαίο γεγονό θα πω εγώ. Να μην πω κάποιο βάζει, από τυχαίο γεγονό θα πω. Επομένω, κίνδυνο και μεταδοτοποιημένο υπάρχει, γι' αυτό επιδιώκουμε να βρούμε λύση όπω χθε συζητήσαμε πανικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, να φύγουν τα δωμάτια από εδώ και να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο που θα καρφούν, που μπορεί να είναι, σα είπα, στην Βάλεο, στα Λικιάνενα, στην Άρτα, και ψάχνουμε να βρούμε ένα τέτοιο χώρο που να δεχτεί ο άλλο χώρο να τα πάρει. Εντάξει, πάνω σε αυτό. Εγώ θέλω να σου πω ότι από τη στιγμή που κάποιο θα βρεθεί να πάρει τα σπίτια αυτά, να μην υπάρχει επιβάρηση στου πολίτε. Επιπλέον επιβάρηση οικονομική. Ναι, να πω κάτι. Τώρα βέβαια ανοίγεται πολύ μεγάλη κουβέντα και παραλαμβάνω. Εγώ έχω ραντεβού με το δικαστήριο, στο δικαστήριο. Προσέξτε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα όμως παραλαμβάνω και θέλει χρόνο. Θα την πω με τίτλους. Ο νόμος ορίζει ότι τώρα το γνώσατε και πολλά χρόνια ότι στο κομμάτι της καθαριότητας το ίδιο ισχύει και στο κομμάτι της σύνδρευσης και της αποθέτευσης. Θα πρέπει ό,τι έσοδα εισπράττεις ως δήμος τόσο ακριβώς να χαλάς. Δεν μπορεί να βάλεις από αλλού χρήματα. Το λέω πολύ απλά, όσο πιο απλά μπορώ. Και να πεις ότι εγώ βάζω χρήματα
και από αυτά που μαζεύω, ξέρω εγώ, από τις παραλίες, λέω, που μισθώνονται ή από οπουδήποτε αλλού και να τα βάλει στο κομμάτι της καθαριότητας. Με βάση λοιπόν αυτή την κατάσταση και επειδή το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων είναι τεράστιο, καταρχήν δεν είναι κανείς από εμάς τους τρεις και όλο το Συμβούλιο χαζό να θέλει να επιβαρύνει τους πολίτες. Μόνο ένας κομμάτι δεν είναι. Όμως, όταν ο Δήμος δεν έχει χρήματα και τα ποσά που αποτούνται είναι εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ, έτσι, για να καταλάβετε και την τάξη μεγέθους. Δηλαδή, για να μεταφέρεις τα απορρίμματα ενός χρόνου, που είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, 25.000, αν βγάλεις τα μετριώσιμα που έτσι κι αλλιώς πάνε αλλού, και από μια σχετική συμφωνία, μπορεί να μιλάμε για ένα κόστος της τάξης που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν έχει ο Δήμος σε καλά να ανοίξει κανένα συντάξει, να τα πάρεις και να πεις πάρτα.